Χάρη Σελεπίδης, πάμε τώρα στην πρόταση της ημέρας και στα νέα από την Αθήνα. Πάρη, πολύ καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα και γεια σου, καλό Πάρη. Μήνα κιόλας. Καλό μήνα, καλό μήνα. Τι γίνεται, ο Πάρη? Ο Καβαδάς, ο οποίος μάλιστα έλεγε πως θα αποφασίσει στη διάρκεια της σημερινής της τρέχουσης εβδομάδας και όχι απλά της σημερινής ημέρας. Τελικά φαίνεται να αποφάσισε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα περίμενε κανείς, έτσι δεν είναι? Είχε, για το που θα σει. Είχε καλύτερη πρόταση από το εξωτερικό, αλλά δεν θέλει να πάει. Ναι, είναι μια πραγματικότητα και το επιβεβαιώνεται και από την πλευρά του Διεθνής Σέντερ όσον αφορά αυτό το ενδιαφέρον της Κουτιβέλνικ. Ωστόσο, στα 31 του ο Καβαδάς επιμένει να παραμένει εντός συνόρων, να επιστρέψει στον Άρη, και νομίζω ότι και στον Άρη, βέβαια δεν έχει τόσο καλή χρονιά όσο είχε, ναι, στον Ηρακλή που θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη του, αλλά και στον Άρη επί της παρουσίας τότε του Δημήτρη Πρίφτη είχε καλά παιχνίδια στο ενεργητικό του στην Παρτιλή και σαφώς επιστρέφει στον Άρη πλέον ίσως πιο έτοιμος και ενδεχομένως μετά το περάσμα του από τον Παναθηναϊκό και πιο έμπειρος και πιο όριμος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην καριέρα του. Μακάρι βέβαια για τον Άρη και για τον Γιάννη Καθρίτη να κάνει αυτά τα double-double τα οποία έκανε με τον Ηρακλή, ναι, που κολλήγα και πυκνά συχνά, για να βοηθήσει τους κοινόμαυρους στο να πετύχουν τους στόχους. Και μάλιστα ο Άρης, ο οποίος δυναμώνει όσον αφορά το ελληνικό του στοιχείο σε πολύ σημαντικό βαθμό, να το πούμε αυτό, για έναν Καβαδά ο οποίος είναι στην Αθήνα, κάνει εδώ τις προπονήσεις του και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και κάτι λογικά που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία του Άρη θα ανηφορήσει τη γνώριμη για αυτόν Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα τι γίνεται, χαμός Ολυμπιακός? Χαμός από ζέστη ή χαμός γενικός? Και από ζέστη νομίζω. Γιατί από ζέστη σίγουρα. Και από ζέστη νομίζω, αλλά και από εξελίξεις. Ολυμπιακός Κώστα, ναι. Κώστα μου, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το κατάφερε από μόνος του να είναι στο επίκεντρο. Λόγω των δύο του εμφανίσεων κόντρα στην Μακάμπη και πολύ περισσότερο της εντός έδρας ήττας του με το βαρύ αυτό 4-0 το Άκη, κατά πόσο σερή φαίνεται να είναι στα πλάνα του Ολυμπιακού, του Νίνη, του νέου του τεχνικού, δηλαδή του Μάρτης που μετράει αντίστοιχα ή του Καρμπερών που αναμένεται να αποτελέσει το διάδοχο, θα το δούμε αυτό στην πράξη. Στην πράξη θα δούμε και το τι μεγενές σε μεγάλο βαθμό και με αρκετούς παίκτες που βρίσκονται στο τωρινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αν θα αποδεσμευτούν, αν θα παραχωρηθούν σε άλλη ομάδα με μορφή δανεισμού, αν θα πουληθούν. Ακόμα και για τον Παπασταθόπουλο είναι μια πραγματικότητα ότι ισχύει αυτό το ενδιαφέρον της Παλέρμο, παρά το ότι πρόκειται για μια ομάδα Serie B, δηλαδή β' κατηγορία στην Ιταλία. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός και εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού φαίνεται να σκέφτεται αρκετά σοβαρά αυτή την πρόταση. Τα λέγαμε και χθες και με τον Δημήτρη Αναστή στο Λίμπερο 107,4, ότι σύμφωνα και με πληροφορίες φέρεται να είχε ενδιαφέρον και από ομάδα του Ντουμπάι ο Παπασταθόπουλος, ο οποίος πάντως δείχνει να, στην περίπτωση που δεν μείνει στον Ολυμπιακό, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Ιταλία για λογαριασμό της Παλέρμο. Ο Μάρτινς μετράει αντίστροφα. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μία ακόμα τρίτη συνεχόμενη για αυτόν ευρωπαϊκή εβδομάδα στην φετινή αγωνιστική περίοδο, ωστόσο όχι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Σλόβαν, η οποία επίσης τα κατάφερε περίφημα για αυτήν. Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Ferencváros και να αποκριστεί εντός έδρας από τον δικό της τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού. Α, δούμε τι μελγενέστε σε αυτό το πρώτο ραντεβού των Ερυθρολεύκων, που είναι σε 3,5 ουσιαστικά μέρες από τη στιγμή αυτή που μιλάμε, ίσως και κάτι λιγότερο, γιατί ο Ολυμπιακός, ο οποίος επίκρανε τους δικούς του φιλάθλους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με αυτή την ήττα από την Μακάμπι Χάιφα στο Γιώργος Καρισκάκης, επιστρέφει σε αυτό θέλοντας να βάλει βάσεις πρόκρισης στα play-off του Europa League και με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό μέσα στις επόμενες μέρες και το τι μελιγενέστε όσον αφορά την περίπτωση του Φορτούνη, την επιστροφή του οποίου του τη δράση για λογαριασμό του ακριβώς του Ολυμπιακού ζήτησε και ο κόσμος της ομάδας, αλλά και ένα πολύ καλό ερώτημα είναι το τι μελιγενέστε και με την περίπτωση του Καμαρά μετά την δική του πολύ καλή χρονιά στον Άρη, ο οποίος φαινόταν να είναι στα πλάνα του Μάρτινς, αλλά να μένει εκτός αποστολής. Εκτός αποστολής όσον αφορά το παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα λόγω ενοχλήσεων, κάτι το οποίο έγινε γνωστό λίγο πριν από την σέντρα του δεύτερου παιχνιδιού των Ερυθρολεύκων την περασμένη εβδομάδα. Στο μπάσκετ αρχίζει η εθνική σήμερα.
Ναι, αρχίζει η εθνική σήμερα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Υπό τις οδηγίες του Δημήτρη Τούδη. Μάλιστα, υπάρχει αρκετή διαφήμιση από πλευράς των διεθνών όσον αφορά για αυτό το δυνατό φιλικό παιχνίδι με την Ισπανία σε 8 μέρες από σήμερα, στις 9 του Αυγούστου. Είναι καλό φιλικό, εντάξει. Των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Σωστά, είναι πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι. Ένα καλό δικό μου ερώτημα ίσως να είναι και ερώτημα για διαγωνισμό ή για ρέπους. Όσοι από τους 4 Αντετοκούμπο θα είναι τελικά στην τελική αποστολή του Ιτούδη. Δύο. Εντάξει, θεωρώ δύο λες. Μόνο ο Γιάννης και ο Θανάσης. Ναι, ναι, δύο. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και τρεις, αλλά σίγουρα πιστεύω πως δεν θα είναι και οι τέσσερις. Μήπως πάρει και τον Κώστα, λες. Α, ναι, και τον Κώστα, ναι, μπορεί. Και τον Κώστα. Από αυτή την άποψη. Έτσι, εμένα, αλλά δηλαδή. Να είναι και. Εσένα. 100%. 100%. Γιατί όχι. Έχω καλύτερο σώτο από τον Κώστα Αντετοκούνμπο πάντως. Δεν αμφιβάλλω σε αυτό γιατί σε έχω παρακολουθήσει από κοντά. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς Κώστας, ο οποίος έτσι κι αλλιώς Κώστας δεν έχει κλείσει ακόμη σε ομάδα. Ναι, είναι ένα θέμα μεταξύ άλλων. Νομίζω ότι σε ομάδα δεν έχει κλείσει και ο μεγάλος Αγραβάνης. Στην Τενερίφη θα πάει, δεν... λένε, στην Τενερίφη. Ναι, γιατί το σίγουρο είναι πως μετά και την ολοκλήρωση του συμβολέου του με τον Προμηθέα και παρά το γεγονός ότι είχε καλά παιχνίδια στα play-off, δεν ήταν τα βασικά πλάνα του γιατρά στο να παραμείνει. Μάλιστα. Έτσι, όσον αφορά τον Προμηθέα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, να ολοκληρώσουμε λίγο και έτσι και να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπαίνει για πρώτη φορά και αυτός μετά από χρόνια και υπό τις οδηγίες του Γιωβάνοβιτς και με αρκετό σλοβένικο χρώμα σε ευρωπαϊκή δική του εβδομάδα, αλλά με πάρα πάρα πολύ δύσκολο έργο για αυτόν στο Europa Conference League, σε αυτό το τρίτο προκριματικό γύρο, να δούμε τι θα κάνει κόντρα στην Σλάβια. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, επέστρεψε στην Αθήνα μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Προσπαθεί να μπολιάσει και τον Βίντα πλέον στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο και στην λογική του ο νέος τεχνικός των Κιτρινόμαυρων. Και όσον αφορά τον Μπάκη, νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, Κώστα, για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε κάπως έτσι και την αναφορά μας στην Καλαθόσφαιρα, το τι μέλη γενέστε με το θέμα του στοιχήματος και των χρημάτων που έχουν λαμβάνει οι ομάδες και το αν και κατά πόσο το μπάσκετ, η πρώτη κατηγορία, δηλαδή η Basket League, θα ξεκινήσει κανονικά, γιατί και στο ποδόσφαιρο υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και μάλιστα ήταν κάτι το οποίο θα μου επιτρέψει να το πω και γιατί βρέθηκα εκεί, πέρασε στα ψηλά από τις τοποθετήσεις με εξαίρεση του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Πρόεδρου της Super League, όσον αφορά και την τοποθέτηση του κ. Αβγενάκη για το τι μένει γενέστη το 1,5 εκατομμύριο που είναι να παίρνει κάθε μία από τις ομάδες της Super League από την περσινή αγωνιστική περίοδο, αλλά και το τι μένει γενέστη και με τα χρήματα. Γνωρίζεις και εσύ το ποσό που είναι, εμένα μου διαφέρει τη στιγμή αυτή όσον αφορά το μπάσκετ που είναι να παίρνουν οι ομάδες οι οποίες συμμετείχαν στην περσινή 300 κάθε μία, 300 κάθε μία πάνω κάτω. Έτσι, είναι ένα πολύ σημαντικό φάρμακο, θα μου επιτρέψει να το χαρακτήσω έτσι, για να μπολιάσουν να κλείσουν δικές τους τρύπες που δεν το βλέπω. Έχουν αφήσει από την περσινή χρονιά. Δεν το βλέπω, γι' αυτό και λένε για λουκέτο. Από την πολιτεία. Καλά, εννοείται, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Είναι μια υπόσχεση που δόθηκε από την πολιτεία. Τα χρήματα στο ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετικά. Είτε από την Κοσμοτέ TV, είτε από την Nova στις 8 και στις 6 ομάδες αντίστοιχα, σε σχέση με τα χρήματα που παίρνουν από την κεντρική διαχείριση όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στην Basket League. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα βρεθεί κάποια λύση, έστω και προσωρινή, για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στην ώρα του, να γίνει η κλήρωση, αλλά σίγουρα είναι ένα καμπανάκι το οποίο ενδεχομένως θέλησαν να χτυπήσουν οι ομάδες για εν όψη της νέας χρονιάς και μπας και πάρουν τα χρήματά τους λίγο νωρίτερα. Γιατί στο ποδόσφαιρο επίσης μπορεί να το συζητάνε, επίσης μπορεί να τους απασχολεί, αλλά φαίνεται να μην τους καίει τόσο πολύ, τουλάχιστον σε αυτό εδώ το χρονικό σημείο. Όχι, δεν θέλουν το 1,5 εκατομμύριο, το θέλουν και με το παραπάνω. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει και το παιχνίδι της κάτω των 18 που τα πηγαίνει πολύ καλά στο μπάσκετ υπό τις οδηγίες του Ηλία Κατζούρη. Έτσι δεν με εκπλήσει το ότι ακόμα και σε αυτή την ομάδα ο συγκεκριμένος τεχνικός που τον γνώρισε από κοντά στον Ηρακλή περνάει αυτή την αμυντική του λογική. Αυτή είναι η λογική που τον χαρακτηρίζει. Χθες δεν πήγαμε πολύ καλά τουλάχιστον. Ναι, αλλά τουλάχιστον με αυτή τη λογική αυτή η ομάδα μπορεί να πορευτεί και να διεκδικήσει κάτι. Ναι, σήμερα παίζουμε με τη Σλοβενία, παίζουμε σήμερα στις 4, έτσι.
Ναι, μεσημεριάτικα, αλλά δεν. Με νίκη προκρινόμαστε. Με νίκη προκρινόμαστε σε καλή θέση. Και θεωρώ ότι θα προκριθούμε, ότι θα κερδίσουμε. Και στοιχηματικά, επειδή είμαστε και λίγο πριν από τις 2, να πούμε και να κινηθούμε σε ρυθμούς αναλόγους με εκείνους που κλείσαμε την εβδομάδα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Watford Sheffield United, να πούμε τον Άσο σε απόδοση 2.55. Watford Sheffield United, απόδοση το 2.55 ο Άσος για την πρεμιέρα της Championship. Αν βγει και αυτός, θα μας δικαιώσει όπως μας δικαιώσει η Μπέρλι, ο οποίος ήταν το διπλό της το 2.63. Πάρα πολύ ωραία. Έγινε, Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ.